Αγαπητοί φίλοι και φίλες της μεγάλης ελληνικής οθόνης αλλά και θεατρικής σκηνής, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή, οι ταινίες της εβδομάδας με την Τζίλα Ζηλιφτάρη. Κάθε ένα από τα βράδια μας αποκτούν χαρακτήρα μέσα από επιτυχίες του ελληνικού φιλμ που ξεχώρισαν και αγαπήθηκαν ανά τα χρόνια. Δράση, μυστήριο, ψυχαγωγία και ατάκες που έγραψαν ιστορία, φυσικά εδώ, μέσα από το Hellenic TV. Οι ταινίες της εβδομάδας ανοίγουν την αυλαία την 5η 25 Μαΐου. Η επιστροφή από το χθες θα είναι διαθέσιμη στις 10.30 μετά μεσημβρίας. Σενάριο Βασίλης Μαυρόπουλος, σκηνοθεσία Βαγγέλης Φουρνιστάκης. Κοινωνικό δράμα που κυκλοφόρησε το 1989 με τους Γιάννη Βόγλη, Τζένι Ζαχαροπούλου, Τέτη Σχοινάκη. Ο Στέφανος Δάλαρης, στέλεχος μιας μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας, έχει κάνει μια οικονομοτεχνική μελέτη που βελτιώνει τα οικονομικά της εταιρείας, αλλά θίγει σοβαρά συμφέροντα άλλων κύκλων. Η δεύτερη γυναίκα του Στέφανου προσπαθεί να πείσει να εξαφανίσει τη μελέτη. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την ταινία που θα μας ευαισθητοποιήσει στο τέλος της βραδιάς. Είναι αργά. Εμεί. Θα σε πάρω το πρωί. Μια στιγμή. Πώς θα αντέξω στο πρωί? Έλα, Θεέ μου, έλα, Αντώνη. 2 ώρες συνέχεια είμαστε μαζί. Δεν με χόρτασες. 2 ώρες. Εγώ σκέπτομαι αν θα με φτάσει μια ολόκληρη ζωή μαζί σου. Όχι και ολόκληρη. Όχι τερατολογίες, Αντώνη. Μην ξεχνάς ότι έχουμε κάποια ηλικία και οι δυο μας. Εγώ είμαι 5 μηνών και 11 ημερών. Μετράς και τις μέρες της γνωριμίας μας. Το ξέρεις ότι ξέραν γεννηθήκα μαζί σου? Λοιπόν, που λες να γιορτάσουμε τους 5 μήνες και τις 12 μέρες μας? Εγώ στο σπίτι μου και εσύ με τους φίλους. Αποκλείεται. Αντώνη, η ιστορία μας είναι όμορφη και μακάρι να κρατήσει. Γιατί κοντά σου ξεχνιέμαι. Ζωντανεύω, να κάνεις και νιώθω, ναι, επιθυμητή. Μα είσαι. Για σένα. Για τους άλλους όμως, μια γυναίκα 40 χρόνων χωρισμένη και με 3 παιδιά. Για να είμαστε μαζί μέχρι αυτή τη στιγμή απόψε, χρειάστηκε να ραδιάσω ένα σωρό ψέματα στη μεγάλη μου κόρη για να κρατήσει τη μικρή. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω κάθε μέρα. Δεν μπορώ να αφήνω μόνο το ένα κοριτσάκι 10 χρόνων. Μου φαίνεται ότι τα δραματοποιείς. Για να τελειώνουν λοιπόν τα δράματα, ας πούμε και νύχτα. Θύμωσες? Προσγειώθηκα. Καληνύχτα, Αντώνη. Θα με πάρεις αύριο το πρωί? Ναι, θα σε πάρω. Ίσως μπορέσω να σε δω το μεσημέρι για λίγο, έτσι. Καληνύχτα. Καληνύχτα, όλογα μου. Η πανδημία αποτελεί την ταινία που θα σφραγίσει με κέφι και χαρά την Πέμπτη μας στις 12 ακριβώς τα μεσάνυχτα. Σενάριο σκηνοθεσία Δημήτρης Πιατάς. Κωμωδία που μας γυρίζει στο 2014 με τους Θεοδόση Πελεγρίνη, Δημήτρη Πιατά, Μάκη Παπαδημητρίου. Ενώ μια παράξενη πανδημία πλήττει τη βυθιζόμενη σε ολοένα και χειρότερη οικονομική κρίση Ελλάδα, ένας μεγάλο δημοσιογράφος δέχεται να συμμετάσχει στο talk show ενός λαϊκιστή τηλεοπτικού αστέρα, χωρίς να ξέρει πως ο τελευταίος σκοπεύει να τον διαπομπεύσει δημόσια. Θα υπάρξει άραγε σωτηρία? Ας πάρουμε μια μικρή ιδέα μέσα από το ακόλουθο στιγμιότυπο. Σημαίνεις δίπλα μου, Γιδροπούλα. Ακριβώς σπίτι. Είστε τους ΔΟΕ? Όχι, δημοσιογράφος. Σας ξέρω, κύριε Ανδρέου, είστε διάσημος. Τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες. Καλημέρα σας. Εγώ λέω κακημέρα. Κακημέρα σας. Τα νέα κατασταλτικά μέτρα της κυβέρνησης και η επίθεση των ΜΑΤ ενάντια στα εργατικά συνδικάτα δημιουργούν άλλη μια δύσκολη μέρα στην πόλη σήμερα. Χιλιάδες είναι τα κρούσματα της επιδημίας στη χώρα μας, μαζί με την οικονομική κρίση. Τράπεζες, σχολεία κλείνουν το ένα πίσω από το άλλο. Τα θύματα πολλαπλασιάζονται. Αλλά άρρωστοι δανειστές δεν υπάρχουν. Περίεργο! Ας ακούσουμε ένα κομμάτι. Είναι η εκπομπή του Ιωάννη του Βίαιου. Only one I see.
prison break in love was made. Προχωράμε στις ταινίες της Παρασκευής 26 Μαΐου. 5 λεπτά μετά τις 8 μετά μεσημβρίας, μη χάσετε την Αντιγόνη, σενάριο σκηνοθεσία Γιώργος Τζαβέλας. Αρχαία ελληνική τραγωδία του 1961 με τους Ειρήνη Παπά, Μάνο Κατράκη, Μάρο Κοντού. Η σύγκρουση μεταξύ του Ετεοκλή και του Πολυνίκη, των δύο γιών του νεκρού βασιλιά Ιδίποδα, οι οποίοι διεκδικούσαν το θρόνο της Επτάπυλης Θήβας, καταλήγει στο θάνατο Αμφωτέρων και ο νέος βασιλιάς Οκραίων διατάζει να μείνει άταφο το πτώμα του Πολυνίκη, επειδή τόλμησε να εκστρατεύσει εναντίον της πόλης που τον ανέθρεψε. Η αδελφή του, η Αντιγόνη, όμως, δεν μπορεί να αφήσει τον νεκρό της αδελφό άταφο και ζητά από την αδελφή της Ισμήνη να την βοηθήσει να θάψει τον αδελφό τους ενάντια στη διαταγή του βασιλιά Κρέοντα. Η συνέχεια επί της οθόνης. Ισμήνη! Αδερφούλα μου, υπάρχει άραγε καμιά κατάρα από την κληρονομιά του πατέρα μας του Ιδίποδα που να μην την έστειλαν ακόμα οι θεοί στη ζωή μας? Με την ανίδα πόνο, πίκρα, ντροπή, ατιμία, τίποτα που να άλυψε από τις δικές σου και από τις δικές μου συμφορές. Και τώρα την αυτό πάλι που λένε πως διακήρυξε πριν από λίγο σε όλη την πόλη ο βασιλιάς Οκραίων. Ξέρεις τίποτα? Άκουσες ή δεν πήρες είδηση τι εχθρική πράξη ετοιμάζει για τους πολύ αγαπημένους μας νεκρούς? Τους πολύ αγαπημένους μας? Εγώ τουλάχιστον, Αντιγόνη, δεν άκουσα ούτε καλό ούτε κακό από τη στιγμή που χάσαμε τα δυο τα αδέρφια μας, που αλλού σκοτωθήκανε μέσα σε μια μέρα. Και αυτή τη νύχτα, αφότου έφυγε και χάθηκε ο στρατός του Άργους, δεν ξέρω τίποτα για να χαρώ ή να λυπηθώ παραπάνω. Καλά το ξέρω. Γι' αυτό σε φώναξα έξω από τις πύλες, για να με ακούσεις μόνον εσύ. Μα τι τρέχει? Φαίνεσαι αναστατωμένη για αυτό που θέλεις να μου πεις. Δεν το έμαθες πως... Ο Κρέων τιμάει μεταθεί τον έναν από τους δυο μας αδερφούς και τον άλλον τον ετοιμάζει. Για τον Ετεοκλή σωστά λένε πως πρόσταξαν να τον θάψουν με όλες τις νεκρικές τιμές. Το κουφάρι του αξιολείπητου του Πολυνίκη είπαν πως διαλάλησε σε όλο τον κόσμο να μην το σκεπάσουν με χώμα, ούτε να το μυρολογήσουν. Να τα αφήσουν άταφο και άκλαυτο, να το χαρούν τα όρνια που τριγυρίζουν για ψοφίμι. Και όποιος τολμήσει να παρακούσει την προσταγή του θα θανατωθεί με δημόσιο λιθοβολισμό. Μάθε τα λοιπόν αυτά. Και τώρα θα δείξεις αν είσαι άξια της γενιάς σου ή αν θα την τροπιάσεις. Δυστυχισμένη. Αν τα πράγματα φτάσανε όσα με εκεί, εγώ έτσι κι αλλιώς τι μπορώ να σου κάνω παραπάνω? Σκέψου αν θα βοηθήσεις και αν θα συνεργαστείς. Σε τι τρέλα? Τι έβαλες στο μυαλό σου? Να θάψουμε μαζί τον νεκρό. Αλίμονό μας. Τώρα που απομείναμε μόνο οι δυο μας, σκέψου τι τέλος κακό θα βρούμε να ψηφίσουμε την προσταγή και την εξουσία του βασιλιά. Πρέπει να νιώσεις πως γεννηθήκαμε γυναίκες και δεν μπορούμε να τα βάζουμε μάντρες. Η Χαμένη στο Μανχάταν θα είναι διαθέσιμη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Σενάριο σκηνοθεσία Γιάννης Δαλιανίδης. Δραματική περιπέτεια του 1987 με τους Σταμάτη Γαρδέλη, Στίβ Ντούζο, Στέφανο Στρατηγό και άλλους. Η συγκλονιστική περιπέτεια του νεαρού Σταμάτη που φεύγει στη Νέα Υόρκη για να ζήσει με μια παντρεμένη θεία του. Τα πράγματα όμως δεν έρχονται όπως τα έχει ονειρευτεί. Ξαφνικά βρίσκεται χαμένος στη Μεγαλούπολη. Ας πάρουμε μια μικρή γεύση από την ταινία που θα σας καθυλώσει. Καλησπέρα! Χρόνια πολλά! Να τα καθοστήσεις! Ευχαριστώ. Να σου ζήσει, να τη χαίρεσαι! Τη χαίρομαι, τη χαίρομαι! Ευχαριστώ! Μανεκέν είσαι, μανεκέν! Ευχαριστώ! Η Έλεν, πού είναι η Έλεν, δεν ήρθε μαζί σου απόψε? Η Έλεν κρατάει μια περίεργη στάση απέναντί μου τελευταίως. Καλά, δεν τη ρώτησες γιατί? Τη ρωτάω, αλλά δεν μου λέει τίποτα. Εκτός αν, ξέρω εγώ, ο Κώστας. Ο Κώστας τι? Να, αυτή είχε μεγάλη αδυναμία στον πατέρα της και κάπου... Έτσι μου φαίνεται δηλαδή ότι την πειράζει που έχω δεσμό με τον Κώστα. Ο Κώστας είναι 8 χρόνια μαζί σου. Τώρα την πείραξε. Έλα ντε, αυτό λέω κι εγώ. Βρεσού, δεν την παίρνεις εσύ ένα τηλέφωνο να έρθει? Σπίτι είναι. Ευχαρίστως, γιατί κι εγώ πάρα πολύ ήθελα να τη δω. Hello. Έλεν, αγάπη μου, γεια σου. Η Σου είμαι. Δεν θα έρθει να πεις τα χρόνια πολλά? Χρόνια πολλά. Δεν ήρθε η μαμά εκεί? Δεν πειράζει. Εγώ θα έρθω να σας δω μια άλλη μέρα. Μην επιμένετε. Δεν είμαι στα κέφια μου σήμερα. Α, καλά, Χρυσό μου. Δεν επιμένω. Τι είπε? Δεν είναι, λέει, στα κέφια της.
και πότε είναι. Η αστυνομική περιπέτεια του 1970, εκβιασμός γυναίκες πολυτελείας, θα προβληθεί 10 λεπτά πριν τις 11 μετά μεσημβρίας. Σενάριο σκηνοθεσία Γιώργος Παπακώστας. Πρωταγωνιστούν Λάκης Κομνηνός, Μίρκα Καλατζοπούλου, Νίκος Τσαχυρίδης. Ο επιχειρηματίας Νίκος Ζερβούλης, βλέποντας ότι η κόρη του Ανίτα έχει μπλέξει με τον άνθρωπο του υποκόσμου Άρη Φάρκα, ζητάει τη βοήθεια του playboy Πέτρου Δήμα. Ο Πέτρος εμφανίζεται σαν παλιός φίλος του πατέρα της, σιγά σιγά καταφέρνει να την κάνει να τον ερωτευτεί και να την απομακρύνει από τον Άρη. Ο Άρης όμως δεν είναι διατεθειμένος να την αφήσει. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την ταινία που θα ανεβάσει την αγωνία στα ύψη λίγο πριν πούμε καληνύχτα. Πώς είναι έτσι, τι έπαθε? Έτσι την βρήκα. Μου φαίνεται πως έδωσε κάτι και ήπια. Πρέπει να καλέσω έναν γιατρό. Δεν σε συμφέρει να κάνεις φασαρία. Ο Φάρκας είναι ήδη... Τι, πώς έγινε? Έτρεξα μέσα, άκουσα πυροβολισμούς και βρήκα την Ήτα αντίκρισε μια φωτογραφική μηχανή. Το κάθαρμα. Το κάθαρμα εξόφλησε. Μα ποιος το σκότωσε? Δεν έχω ιδέα. Και τα ρούχα της? Τα ρούχα της, πού είναι τα ρούχα της? Δεν τα είδα πουθενά. Το κτίνος. Τι φωτογράφησε έτσι σε αυτά τα χάλια? Πού θες να ξέρω? Πρέπει να πας γρήγορα πίσω. Να πάρεις τα ρούχα της και να βγάλεις το φίρμα από τη μηχανή. Ε, όχι, σε γελάσανε. Και αυτό που έκανα πολύ ήταν. Έπρεπε να τηλεφωνήσω στην αστυνομία. Αλλά φοβήθηκα μήπως ήταν η Νίτα εκείνη που χτυπήθηκε, γι' αυτό και μπήκα μέσα. Πρέπει να πας πίσω. Γιατί αυτή η επιμονή? Α, δεν καταλαβαίνεις λοιπόν. Έχεις γεμίσει εκεί τον τόπο με δακτυλικά σου αποτυπώματα. Στη συνέχεια ακολουθούν οι ταινίες του Σαββάτου 27 Μαΐου. Οι δύσκολοι δρόμοι αναβιώνουν από το 1965 στις 9 παρα 10 μετά μεσημβρίας. Σενάριο σκηνοθεσία Νέστορας Μάτσας. Κοινωνικό δράμα με τους Κατερίνα Βασιλάκου, Λευτέρη Βουρνά, Βασίλη Αυλονίτη και άλλους. Η ταξική αντιπαράθεση βγαλμένη μέσα από σπονδυλωτές ιστορίες με κοινό παρονομαστή τους κατοίκους ενός λαϊκού αθηναϊκού συνοικισμού. Όπως ακριβώς φαίνεται και στο ακόλουθο στιγμιότυπο. Αυτή είναι η γειτονιά μου. Μια γειτονιά φυτρωμένη σε ένα λόφο που βλέπεις τη θάλασσα. Μικρά σπίτια, μικρά όνειρα, μικρή καημή. Μόνο τούτη θάλασσα με τα μεγάλα καράβια που έρχονται και φεύγουν μας φωνάζει πως μπορεί να φύγουμε κάποτε. Να φύγουμε. Να φύγουμε. Οι μέρες κυλάνε ίδια η μια μετά την άλλη. Η δουλειά στο λιμάνι, στα καρνάγια, στις φάμπρικες. Μόνο το Σαββατόβραδο δείχνουν όλα σαν να αλλάζουν. Οι εργάτες σχολάνε από τις δουλειές τους με το βδομαδιάτικο και περιμένουν την Κυριακή τους. Τα παιδιά ξεχύνονται να παίξουν μπάλα στο πλαϊνό οικοδομητικό. Ο Στράτος, ο Λατερνατζής. Κάποτε λογάριαζε να γίνει μεγάλος μουσικός. Τώρα γυρίζει το χερούλι της λατέρνας και μαθαίνει στα παιδιά μουσική. Αυτό είναι λα, αυτό είναι μη, αυτό είναι σόλ. Και η Σόνια, η τραγουδίστρια. Ξεκινάει κάθε απόγευμα την ίδια ώρα για το λαϊκό κέντρο που τραγουδάει. Μα τα Σαββατόβραδα νιώθει κάπως διαφορετικά. Γύφτος και γοητεία μας συστήνεται η ομώνυμη κωμωδία του 1987, 5 μόλις λεπτά πριν τις 10 μετά μεσημβρίας. Σενάριο Λάκης Μιχαηλίδης, σκηνοθεσία Τάκης Βουγιουκλάκης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Μόσιος, Βίνα Ασίκη, Γιώργος Βασιλείου. Ο Ταμτάκος αναλαμβάνει να υπερασπιστεί την αγαπημένη του Καρολίνα όταν εκείνη πέφτει θύμα βιασμού. Εμφανίζεται λοιπόν στο δικαστήριο ως μάρτυρας, αλλά τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως ακριβώς τα περίμενε. Ας πάρουμε μια μικρή ιδέα από αυτή την ξεκαρδιστική κωμωδία. Από εκεί θα τον ξεσκίσω. Τι συμβαίνει ρε παιδιά, τι έγινε? Έγκλημα με τα πόνο έγινε. Εμένα! Τι έπαθες μωρί? Τι έπαθες, σε διαρρήξανε? Δεν έχω μάτια να σβηθώ τον Τάκο. Στραβώθηκε. Δεν έχω καρδιά να σαν ικρίσω τον Τάκο. Τρελάθηκε αυτή, τι έπαθες καλέ, ξύγαμε. Θέλω να πεθάνω, να πεθάνω θέλω. Σουρωμένη είναι αυτή ρε παιδιά, για ξηγήστε μου. Τι έπαθε μνηστευμένη μου, θέλω να ακούσω εξιδία σωματή.
Να, λέει ότι δήθεν τη βιάσανε. Τι, τη βιάσανε. Δηλαδή μου σπάσανε την παρθενιά. Ηρέμησε, Ταντάκο, ηρέμησε. Δεν ξέρουμε ακόμα λεπτομέρειες. Ο αδερφός ο Τωμάς κυνηγάει να συλλάβει τον βιαστή. Δηλαδή αυτός που το έκανε βιαστικός. Τι να το κάνω εγώ, ρε παιδιά, δεν και τον τζάκωσε. Τι να το κάνω, εμένα ποιος θα μου διατρέψει αυτά που θα προεξέχουν από το κούτελό μου. Και στο έλεγα, ρε Τανάση, στο έλεγα, μη λες μεγάλη κουβέντα. Κι αν είσαι και αρατάς, με την αράδα σου θα πας. Ωραία, τι πάντα μη. Να τα. Ένα, δύο, βγήκανε φυτρό. Όχι, μανταλάκια είναι. Αχ, μωρή, τι μου έκανες. Αγροτεμάχιο της Κερατέας έκανες το κούτελό μου. Όταν μου πας, αλεταρά. Γονάτωσε, ρε! Τι σε κόφτει ρε σένα, δικιά σου με του αδερφού σου είναι! Σκασμός και πού είναι τον αδερφού μου, τώρα που θα σε πάω στην αστυνομία, ρε τσόγλανε, θα σε πάω εγώ ποια είναι! Τσόγλανε! Με ζήμαρτον, ήμαρτον, με φάγε το πάθος μου! Το πάθος σου ρε σέφαγε, ή τσουτσού σου ρε σέφαγε! Τώρα όμως θα σε φάει και μαρμάγκα! Ο πολίτης γάμα κατηγορίας φτάνει στις οθόνες μας την Κυριακή 28 Μαΐου στις 10 ακριβώς μετά μεσημβρίας. Σενάριο σκηνοθεσία Γιώργος Κωνσταντίνου. Κομμωδία που ζωντανεύει το χιούμορ του 1987 με τους Γιώργο Κωνσταντίνου, Μάρκο Λεζέ, Σταμάτη Γαρδέλη. Ο αντίπας, δημόσιος υπάλληλος, ζει με την αδελφή του και τον ροκάν ψιό του που δεν τα πάει καθόλου καλά μαζί του. Όλο γκρινιάζει, όλα του φταίνε, όλοι τον ενοχλούν και όλα θέλει να τα διορθώσει. Κάποτε απελπίζεται, καλύτερα να τα βροντίξει όλα και να φύγει μετανάστης. Θα την πάρει άρα για αυτή τη μεγάλη απόφαση, μια μικρή απάντηση στο απόσπασμα που ακολουθεί. Κι άμα δεν ξέρεις να μην μιλάς, άντε μπράβο μου. Σταμάτα το κορνάρι, μας ακούσαμε. Δεν είμαστε μουγκοί. Και όταν ο Μπάμπης μιλάει περί μουσική, εσύ να κάνεις τον έμπρονα μπροστά στον άγνωστο φαντάρο. Που σημαίνει να στέκεσαι προσοχή. Διότι μη γυγνώ τη δεξιά σου, τι ποίημα λέει αριστερά σου. Που πάει να πει να μην δεν έχει ιδέα. Ενώ εμείς Μανταλένα καθότι χρόνια στο κουρμπέτι, τη μουσική τη μασάμε και φτύνουμε και τα κουκούτσα μαλάχινα. Και τι είναι βρεσή μουσική, μουσμουλα και έχει κουκούτσια. Και εμείς που τραγουδάμε και όλους μας ακούει η παθένη κολούμπρα και του πέφτουν τα φρύδια στο πάτωμα, δεν έχουμε δηλαδή ιδέα πόσο φλέξ, ρε. Ρε, όχι και ρε. Μάθε και λίγους τρόπους, ρε Μανταλένα. Γιατί έχεις εσύ τρόπους, βρε Ντόπερμαν. Ήταν συμπεριφορά, βρεσή, να μου λες στο μαγαζί, τούπα Μανταλένα, τράβο για βασίλα. Τι είμαι εγώ, βρεσή, τραγουδίστρια ή παραδουλεύτρα. Ρε Μανταλένα, ξέρεις κάτι. Είσαι αυχάριστος τύπος, ε. Εγώ, ρε. Εγώ που κάθομαι 4 χρόνια μαζί σου και τρώω τα νιάτα μου σαν τη Γερομέφα που περιμένει τον Οδυσσέα, Ντρούτσο, να πούμε. Τι έχεις παράπονα από μένα, ρε. Από τον Μπάμπη, ρε. Εγώ που σε κατάδειξα, ρε. Που σε είχα την πρώτη φίρμα, ρε. Και έφτασα σε έχω στο μαγαζί, Τζοάν Κόλινγκς. Ποιο μαγαζί, βρε. Μαγαζί, λες, στο σκυλάδικο στα Ταμπούρια, ε. Που έχει για στέκει όλους τους σκύλους. Και έχει για νόμιμους πελάτες την Κλούβα και τον Μπόγια. Α, μην ξηγέσαι έτσι. Α, μη τι άλλο, οι πελάτες μας όλοι είναι της ανωτάτης υποστάθμης. Ξέχασες τις προάλλες που μπήκε εκείνος στο μαγαζί με το τρακτέρ και πήρε σβάρνα όλα τα τραπέζια. Ο Θανάση. Καλό, παιδί, για νυχτοχές. Για πάρτι σου ανήκει ένα κυβότιο σαμπάνια σαν μαλάχινα. Και στο μαγαζί γιατί μπήκε με το τρακτέρ, βρε. Βιαζόταν. Ήθελα να κόψει δρόμο για να προλάβει το πρόγραμμα. Και την ταραμοσαλάτα γιατί μου την πέταξε. Αφού είχαν τελειώσει τα λουλούδια, αυτό βρήκε μπροστά του, αυτό πέταξε. Δηλαδή τι ήθελε, σου παραγγείλει γιουβερλάκια για να σου πετάξει. Α, Μανταλένα. Πομονή, ρε. Πομονή. Πρέπει να κάνουμε θυσίες. Για την τέχνη. Όχι, ρε. Για την κονόμα. Βλέπεις, Μανταλενάκι, άλλες εποχές, άλλα έθη, άλλα ενθύμια. Έρε, πού είναι εκείνες οι ωραίες εποχές. Που έρχονται στο μαγαζί, έρχονται ρεμπέτες, οι δικοί μας άνθρωποι, οι ευγικόφρονες. Και όλοι είχαν το γαρούφαλο σύννεφο. Και μου έρχεται τώρα ο Κατσιφάρας και μου χορεύει χασάπικο. Πού πάρε Κατσιφάρα με την κερένια μύτη. Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω, δηλώνει η ομώνυμη θεατρική παράσταση του 1986, τη Δευτέρα 29 Μαΐου στις 9 ακριβώς μετά μεσημβρίας. Σενάριο Άννα Βαρβαρέσου, Τζόγια, σκηνοθεσία Στέφανος Λινέος, Κώστας Κατσαρόπουλος. Πρωταγωνιστούν Έλλη Φωτίου, Χριστίνα Στόγια, Στέφανος Λινέος. Ο Ντάριο Φω γράφει πολιτικό θέατρο,
μας μιλά για την επανάσταση των απλών ανθρώπων, των εργατών, όταν η ακρίβεια έχει φτάσει στο απροχώρητο, όταν μαζικές απολύσεις ή μειώσεις ωραρίου και αμοιβών έχουν γίνει καθημερινές και η ζωή έχει γίνει δυσκολότερη από ποτέ. Πάμε να πάρουμε μια ιδέα από τη θεατρική παράσταση που δεν πρέπει κανείς να χάσει. Να με βοηθήσεις, βρε Μαρία, κι άσε τις φωνές. Έλα πάνω γρήγορα, έχω να σου λέω πράγματα και θαματά. Όχι, όχι, θα σας άφηνα έτσι εγώ, παλιοκλέφτες. Ορίστε, κλέβετε εσείς, θα κλέβουμε κι εμείς, κλεφταράδες. Μα τι συμβαίνει, Ρόζα μου, τι τρέχει? Αχ, που να στα λέω, Μαρία μου, που να στα λέω. Καλέ, δικά σου είναι όλα αυτά? Δικά μου και κατά δικά μου. Έλα τώρα, βόηθαμε να τα κουρνιάσουμε κάπου. Καλέ, με τι λεφτά τα αγόρασες όλα τούτα? Δεν τα αγόρασα, Μαρία μου, τα κέρδισα. Ρόζα, με κοροϊδεύεις πρωί-πρωί? Κουπόνια, Μαρία μου, κουπόνια. Μάζευα κουπόνια, μάζευα κουπόνια. Και σήμερα τα αγόρασα όλα μαζί. Βλέπεις, μου είχε και το λαχείο. Αυτά, να πας να τα πεις αλλού και όχι σε μένα. Εγώ ήθελα να σου πω πως θα μας κόψουν το νερό το απόγευμα και κάνει τη λάτρα σου. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια για ξεκούτιδες και όχι για μένα. Φεύγω! Hey, έλα εδώ, βρε παιδάκι μου, και εσύ τα κέρδισα, δεν με πιστεύεις? Όχι, δεν σε πιστεύω και κόψω το λαιμό σου. Φεύγω! Έλα, έλα, γκρινιάρα, κάθισε! Θα στα πω όλα! Κάτσε να πάρω πια μια ανάσα. Πα, όλα να τα μαθαίνεις θέλεις. Μη σου ξεφύγει τίποτα, γιατί θα πάθεις κάτι. Λοιπόν, άκου, Μαρία. Είχα πάει, βρε παιδάκι μου, στο σούπερ μάρκετ να αγοράσω μισό κιλό ζάχαρη και ένα κιλό ρύζι. Ξαφνικά βλέπω ένα τσούρμο γυναίκες να κάνουν μια φασαρία. Μα μια φασαρία στο διευθυντή του σούπερ μάρκετ. Γιατί τα κρυβίνατε, κύριε? Από 10 τη ζάχαρη την πήγατε 20. Έτσι στα καλά καθούμενα. Ε, καλά του λέγανε. Ξεκινάς με ένα χιλιάρικο και από μέρα σε μέρα δεν σου φτάνουν 2. Για λέγε, Ρόζα μου. Άσε το κρέας, τις κονσέρβες και τα απορρυπαντικά. Να προσπαθεί που λες ο διευθυντής να τους καλμάρει. Εγώ αυτεύρε, παιδιά. Αυτά τα κανονίζει η επιχείρηση. Κι εγώ υπάλληλος είμαι. Η επιχείρηση αποφάσισε να τα αυξήσει και τα αύξησε. Σειρά έχουν οι ταινίες της 3ης 30 Μαΐου. Το Κόκκινο Ουρανό θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε στις 8.30 μετά μεσημβρίας. Σενάριο, σκηνοθεσία, Λάγια Γιούργου. Μελόδραμα που κυκλοφόρησε το 2011 με τους Αποστόλη Τότσικα, Ορφέα Βουστίδη, Πύλα Βιτάλα. Ο Άρης και ο Στέλιος, δύο νεαροί που τους ενώνει μια στενή φιλία, επιχειρούν μια καινούργια αρχή στη ζωή τους. Στείνουν ένα θερμοκήπιο μπανάνα σε ένα απομακρυσμένο σημείο της Νότιας Κρήτης με θέα το Λιβικό Πέλαγος. Διαφορετικοί αλλά συμπληρωματικοί σαν χαρακτήρες οι δύο νέοι κάνουν τη δουλειά να μοιάζει με παιχνίδι και όλα κυλούν ανέμελα, μέχρι τη στιγμή που εμφανίζεται η πανέμορφη Γερμανίδα Κόρντοβα. Και τότε όλα αλλάζουν, όπως άλλωστε θα δείτε και στο παρακάτω απόσπασμα. Τι έγινε, δεν τη βρήκες? Ποια? Η Γερμανίδα. Εκεί ήταν. Και? Τι έγινε? Τι θες να γίνει? Με έπιασε εκεί στο μπλα μπλα μέχρι που βαρέθηκα και σηκώθηκα και έφυγα. Καλά αυτή, δείχνουν ότι σε γουστάρει. Εμένα. Και πότε έγινε αυτό? Τη μέρα που ήρθε και ζωγράφιζε στο θερμοκήπιο. Άσε ρε, Άρη, τώρα ποιος τη γαμάει τη Γερμανίδα. Πάω για μπύρα, θες? Φέρε και τον τάβλι. Θα χάσεις. Άσος γάμο τη μέρα μου γάμο. Φέρε. Κολόφαρδε. Καλά. Απ, δεν θα μείνεις ανοιχτός. Στόπα, θα σε γαμίσω. Άρε, πώς το πάλι. Πώς το χέρι. Κοίτα ρε μαλάκα. Θα δω πόσο με πιάσεις τώρα. Για να σε δω τώρα. Έλα ρε κολόζαρο, έλα. Δεν μπαίνω γάμο το κεράτο μου. Κάτσε, δες να μαζεύω τότε. Γάμο το κεράτο μου. Ρε, μου στην τάση, άδεια κινήθηκες. 6, 2. Κι άμα μπεις μέσα τώρα, σφύρα μου. Άμα πού τη χάνεις? Το θερμοκήπιο. Μπανάνες ή ντομάτες? Και τα δύο. Άσος πάλι γάμο, την μέρα μου γάμο, ρε πούστη.
Κολόφαρδι, είχε ζάρι, ρε πουστή. Εγώ είχα ζάρι, ρε. Ή εσύ παίζει τα τυφλά. Η αρχαιολόγος θα κλείσει το βράδυ της Τρίτης στις 14 μετά μεσημβρίας. Σενάριο σκηνοθεσία Κίμωνας Σακύρης. Ντοκιμαντέρ του 2015, κατά τη διαδρομή του Αλιάκμωνα στη Δυτική Μακεδονία, η κατασκευή του υδροηλεκτρικού φράγματος του Ιλαρίωνα φτάνει ύστερα από πολλά χρόνια στο τέλος του. Σε ασφυκτικά περιθώρια χρόνου, η αρχαιολόγος Γεωργία Καραμίτρου Μεντεδησίδη προσπαθεί να ολοκληρώσει το έργο της σημαντικής ανασκαφής, προτού το νερό πλημμυρίσει όλη την περιοχή. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα από αυτό το ντοκιμαντέρ. Μπράνες, οι Τρικαλίνοι μας τα λένε λαβράκια. Δεν μου λένε συμβαίνει αυτό που συμβαίνει σε όλους με τους ψαράδες, με το ψάρεμα. Δηλαδή, ψάρεψα εγώ, ο μεγαλύτερος γουλιανός που ψάρεψες. Γύρω στα 80-70 κιλά. Και μετά ξύπνησες. Όχι. Συμβαίνει και στους κυνηγούς, με ψέματα πολλά. Τον έχουμε σε φωτογραφία, τον έχουμε βγάλει φωτογραφία. Πάντως η ΔΕΗ πρόλαβε και έκανε την ανακοίνωση για την πλημμύρα. Πλημμυρίζει, λέει, η έκκληση του φράγμα και μας βάζουν το ένα... Και πότε θα ξεκινήσουμε? Η ανακοίνωση έγραφε από τις 9. 9-7. Η ανακοίνωση βγήκε στις 9 και λέει στις 9, αλλά υπάρχει αντίδραση και δεν εμφράξαν, ναι, ακόμα. Μην τρομάζουμε, δηλαδή. Ελπίζω να έχουμε λίγο χρόνο. Προειδοποιούν τους ντόπιους να αποτραβηθούν από την κήτη του ποταμού, αλλά και εμείς πρέπει εδώ να... Γιατί αντέδρασε κανένας από εσάς? Θα αντιδράσει τώρα. Πότε το ποτέ? Σας νοιάζει ή δεν σας νοιάζει? Ειδικά εσάς από το Καρπερού δεν σας παίρνει και πολλά. Δεν μας παίρνει τίποτα μας. Μόνο 150 στρέμματα. 150 στρέμματα και περιμένουν την αποζημίωση. Ποια αποζημίωση? Πάει αποζημίωση. Το εφετείο θα γίνει τον Ιανουάριο. Τον Ιανουάριο. Αφού μου είπες προηγουμένως ότι είσαστε τώρα καλοί ψαράδες, φαντάζομαι τη λίμνη θα αξιοποιήσετε το επάγγελμα. Θα αλλάξετε επάγγελμα. Πάρουμε βάρκα. Αν σας αφήνει ιδέα όμως να μπείτε μέσα. Θα υπάρχει σε 2 χρόνια. Συνεχίζουμε με τις ταινίες της Τετάρτης 31 Μαΐου. Το Συνδικάτο των Πατήριδων αποτελεί την πρώτη και θα προβληθεί στις 8.30 μετά μεσημβρίας. Σενάριο Γιάννης Κλάβος, σκηνοθεσία Όμηρος Ευστρατιάδης. Κομωδία που έκανε επιτυχία το 1988 με του Σωτήρη Μουστάκα, Κάτια Μιλωνά, Ανά Μαρία Σφινάκη. Μέσα στα 5.000 ζούσε ο Παρασκευάς, αλλά χάνει όλα του τα λεφτά στο χρηματιστήριο και μένει πατήρης. Όλοι οι φίλοι του γυρίζουν την πλάτη όταν μαθαίνουν ότι είναι πατήρης. Μόνο η υπηρέτης του μένει πιστός και τον πηγαίνει στη γειτονιά που μένουν οι επαγγελματίες πατήριδες. Εκεί ο Παρασκευάς, για να ξεχάσει την φτώχεια του, προσπαθεί να τους οργανώσει. Θα τα καταφέρει άραγε ο πρωταγωνιστής μας. Εσείς τι λέτε? Η ώρα είναι 11. Ο κύριος πρέπει να έχει ξυπνήσει. Χαμόγελο παρακαλώ. Χαμόγελο. Δεν θα έχει ξυπνήσει. Περιμένετε, παρακαλώ. Καλημέρα σας, κύριε, και η ώρα είναι 11 και 2 πρώτα λεπτά. Ο κύριος για σήμερα προβλέπεται ολίγο νεφελώδης με βροχές, καθώς και έθριος με ήλιο. Η δε θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Η τιμή του δολαρίου για σήμερα έχει αγορά 131,260 και πώληση 132,030. Αξίζει να σας πω ότι η χρυσή λίρα Αγγλίας παλαιάς Σκοπής έφτασε τις 14.060 δραχμές. Ενώ θα πρέπει να σας πω ότι εχθές στον υπόδρομο την πρώτη κούρσα κέρδισε η Crazy Mady, τη δεύτερη η Saigon και την τρίτη η Φιωγκούλα. Κύριε.
Καλημέρα, κύριε. Σηκωθείτε, κύριε. Ξυπνήστε, κύριε. Προπαντός ψυχραιμία προειδοποιεί η ομώνυμη ταινία του 1951 στις 10:05 μετά μεσημβρίας. Σενάριο Μίμης Φωτόπουλος, σκηνοθεσία Ντίνος Ηλιόπουλος, Μίμης Φωτόπουλος. Κωμωδία με τους Μίμη Φωτόπουλο, Ντίνο Ηλιόπουλο, Γιάννη Γκιονάκη. Δύο ακαμάτιδες φίλοι βρίσκουν δουλειά ως πολιτές παγωτών θέλοντας να πληρώσουν τα ενίκια που χρωστάνε. Όταν αρχίζουν να χαρίζουν παγωτά στα φτωχά παιδιά, το αφεντικό τους θα τους κυνηγήσει εξαγριωμένο και εκείνοι θα καταφύγουν σε ένα νυχτερινό κέντρο όπου θα μεταμφιεστούν σε χορεύτριες. Η απολαυστική συνέχεια επί της οθόνης. Παιδί! 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 Έφτασε! Παιδί είπα! Εδώ με, τι θες! Σπίρτα, άναψε! Και πού είναι το τσιγάρο σου? Δώσε! Κατάλαβα! Πάρε! Δώσε και του πιτσιρίκου! Άνοιξε το στόμα σου, κακομοίρη! Πάρε βαθιά αναπνοή, πλωζάρισε τις τσέπες του και τσίμπησε δύο χήνες. Βούτυξε και στις δικές σου και πιάσε το κατασάρικα. Πουρμπουάρ. Τα οικονομήσατε πάλι. Δεν άμαθες. Όχι. Άνοιξε με το στάσιο με το Μίκη. Κάνουμε παντελονάκια για τα σπουργίτια. Άντε στρίβετε τώρα. Σιγά ντε, θα μου ξυλώσει κανένα κόκαλο. Κοπανάτε την γιατί θα το πρωί όλα και σας ζήταγε. Και μήπως εγώ της την έσκασα. Αυτός υπόσχεται σε όλες γάμο. Παραμύθις. Δεν είμαι πράγμα. Σήκω, μόλις προλαβαίνουμε. Σιγά, μη μου ρεζιλεύεις την ξάπλα μου. Βρήκα δουλειά και για τους δυο μας. Καλή. Ευχάριστος και εξωπρεπής. Προπαντός να μην είναι κουραστική. Σήκω, πρέπει να τρέξουμε. Κοντεύει μεσημέρι και θα χάσουμε τη δουλειά. Μήπως επιτρέπετε να μάθω κι εγώ τι δουλειά μου βρήκες. Άντε κτίνος να με καταστρέψεις. Σιγά σιγά και στη μεγαλύτερη καταστροφή προπαντός ψυχραιμία. Ας τον καφέ. Οι ταινίες της εβδομάδας ολοκληρώνονται την 5η-1η Ιουνίου. Ένας Τελικανής έρχεται στην παρέα μας στις 10:30 μετά μεσημβρίας. Σενάριο σκηνοθεσία Μανώλης Κουλούδης. Κωμωδία του 1963 με τους Άλκη Γιανακά, Ήλια Λιβικού, Μάνο Κατράκη. Ένας 19χρονος κριτικός, ο Μανουήλης, είναι ψάλτης και θέλει να γίνει παπάς. Όταν όμως ξυπνάνε οι ερωτικές του επιθυμίες, ο πατέρας του τον ξαποστέλνει σε ένα ορεινό και απόμερο χωριό για να μείνει με την αυταρχική του θεία, τη Χίρα Ειρηνάκη, μακριά από τις γυναίκες του χωριού που τον περιτριγυρίζουν. Άραγε θα δείξει χαρακτήρα πρωταγωνιστής μας. Μια μικρή απάντηση στο παρακάτω στιγμιότυπο. Είμαι. Μα πάει μου, μπρε Μανουήλη. Αλήθεια πως ψες πάλις είδανε να φυλάς το λείψανο του γεροκασέλη στην κηδεία του. Βρήκα. Δεν συγγενεύγεται ροδά με τον Κασέλη. Τότε. Ή αντάτρεξες και τον έφυλσες πρώτος. Γιατί όλοι από θα μένουνε δικοί μου. Οχτρεύω με το χάρο και αγαπώ τους ανθρώπους. Γι' αυτό τρέχω σούλες τις κηδείες. Λόπης και ο Ιησούς δεν λυπήθηκε τον Λάζαρο και τον ανάστησε. Εγώ μάλιστα αν μπορούσα θα τσανάστενα όλους. Και θα σκότωνα μια για πάντα το χάρο. Μπράβο, κεραπανάγο μου. Άγιο κοπέλι ανάστησες. Μαγάρι να γίνει και εμένα τέτοιος ο γιος μου σαν θα παντρευτώ. Ας είναι. Άμε, σύρε τώρα να βρεις τη μαμή. Πάω, πάω. Άμε στο καλό, άμε. Σίγουρα θα γεννήσει δίκως μαμή η καημέχαρη λεχόνα. Τι τάχεις, Μανουήλη μου. Ένα πράγμα δεν κατέχω, μωρέ μάνα. Μα δεν αρώτηξα να το μάθω ποτέ μου. Γιατί τρέπομαι. Τι είδα πράγμα. Μάνα, πέ μου να χαρείς. Από πού γεννούν οι γυναίκες. Κακό και κακό ντόπα τα γέρμια.
19 χρονών έγινες κανακάρι μου και ακόμα δε. Γελάς. Γελάς, ε. Καλά, βρε μάνα. Ανάλε, μανάχο. Αν σε ξαναρωτήσω πράγμα σ' όλη μου τη ζωή. Η εβδομάδα μας κλείνει με το κοινωνικό δράμα του 1967, «Κάποτε κλαίνε και οι δυνατοί». Σενάριο Νέστορας Μάτσας, σκηνοθεσία Απόστολος Στεγόπουλος. Πρωταγωνιστούν Νίκος Ξανθόπουλος, Άντζελα Ζήλια, Θεόδωρος Μωρίδης. Η κυρία Αγγελική δουλεύει καθαρίστρια στο σπίτι του εφοπλιστή Νικολάου για να σπουδάσει το μοναχογιό της Ανδρέα. Η κακομαθημένη κόρη του εφοπλιστή Λίζα ταπεινώνει σε κάθε ευκαιρία τον Ανδρέα. Τα πράγματα όμως θα αλλάξουν όταν ο Ανδρέας τελειώσει με άριστα τη σχολή εμποροπλοιάρχων. Η εβδομάδα μας δεν θα μπορούσε να κλείσει με περισσότερο συνέστημα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έχεις μέρες να φανείς. Έπιασα δουλειά σε ένα μηχανουργείο. Ω, και τι κάνεις εκεί. Απ' όλα. Και το σχολείο. Πηγαίνω στο νυχτερινό. Κακό πράγμα το σχολείο για τα παιδιά. Έλα μέσα να παίξουμε. Θέλεις. Θα παίξουμε όσο να τελειώσει η μαμά σου τις δουλειές. Ναι. Έλα να κάνουμε κουνιά. Εδώ. Σου έχω πει χίλιες φορές ότι δεν θέλω να σε βλέπω να παίζεις με παιδιά του δρόμου. Αύριο θα σε περιμένω να παίξουν μαζί. Πάμε, παιδί μου. Δεν έπρεπε να παίξεις με την κόρη του αφεντικού. Γιατί. Γιατί. Γιατί δεν είναι σαν εμάς. Τι θα πει αυτό. Όταν μεγαλώσεις θα καταλάβεις. Κάπου εδώ οι ταινίες της εβδομάδας έφτασαν στο τέλος τους. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς αμέσως μετά ακολουθεί η κοινωνική κωμωδία του 1989, «Γάμος στο περιθώριο». Να σας υπενθυμίσουμε πως το πρόγραμμα του Hellenic TV βρίσκεται κάθε εβδομάδα διαθέσιμο στις εφημερίδες Παρικιακή και Ελευθερία, καθώς και στην ιστοσελίδα μας hellenictv.net. Όσο για τις περιλήψεις των ταινιών, μπορείτε να τις βρείτε στην εφημερίδα Παρικιακή, αλλά και το website μας. Τέλος, για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας, αλλά και να διασκεδάζετε μαζί με το Hellenic TV, μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στα social media του καναλιού, ενώ τις εκπομπές μας μπορείτε να τις απολαμβάνετε ανά πάσα στιγμή και στο κανάλι μας στο YouTube. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας και αυτή τη βραδιά και από όλους εμάς εδώ στο Hellenic TV σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο βράδυ και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας όπως κάθε εβδομάδα για την επόμενη Τετάρτη στις 8, όπου θα σας περιμένουμε με ακόμα περισσότερες ταινίες. Καλό σας βράδυ!